Εγώ, ο κύριος λόγος που έφυγα από την Καλαμάτα, οι λόγοι ήταν προσωπικοί βασικά. Το συζήτησα με τον πρόεδρο. Βέβαια, σίγουρα και αυτός ήταν ένας λόγος, ένας κύριος λόγος βασικά, που έφυγα και εγώ από την ομάδα. Γιατί εξαιτίας του προπονητή έφυγαν και πολλά άλλα παιδιά, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν στην ομάδα πολλά πράγματα. Να μην στην κατηγορία εύκολα. Θεωρώ ότι η ομάδα είχε χτιστεί από το καλοκαίρι. Κάναμε κάποια καλά αποτελέσματα. Σωστά. Από την αρχή. Είχαμε, δηλαδή, σε 4 παιχνίδια είχαμε 7 βαθμούς. Είχαμε πολύ καλό ξεκίνημα. Θεωρώ ότι είχε χτιστεί μια ομάδα καλή. Και στην ουσία αυτή η ομάδα σιγά σιγά... Διαλύθηκε. Αυτή διαλύθηκε. Ναι, έφυγαν πολύ βασικοί παίκτες από την ομάδα. Νομίζω έχουν φύγει σχεδόν όλα τα παιδιά. Έχουν μείνει πολύ λίγα παιδιά στην ομάδα. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και έτσι. Ενώ λέμε ότι πρέπει να κρατήσουμε ένα κορμό, αποχωρούν συνεχώς οι παίκτες. Ωραία, να σου ρωτήσω κάτι λοιπόν. Θα έφευγες, εάν δεν ήταν ο Λεωνίδας Μπίλης, ήταν έμενε ο Κώστας Κλάδης. Από την ομάδα θα έφευγες. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το πω. Σίγουρα δεν θα ήθελα να φύγω, γιατί με τον Κώστα τον Κλάδη. Όποτε συνεργάζομαι, τα πηγαίνω και πάρα πολύ καλά γενικά. Εντάξει, και με έχει βοηθήσει αρκετά. Ναι, θεωρώ ότι άμα η ομάδα ήταν, δηλαδή άμα είχε τις βάσεις που είχε από την αρχή και δεν είχαν φύγει αρκετοί παίκτες, οι οποίοι έφυγαν χωρίς λόγο, ναι. Σίγουρα η ομάδα θα είχε σωθεί από τώρα. Θεωρώ ότι φύγαν αρκετοί παίκτες. Σίγουρα λόγω του προπονητή, απλώς τα περισσότερα παιδιά ίσως να φοβούνται να πούνε ακριβώς γιατί φύγανε ή με τον τρόπο τους, δηλαδή ο κύριος Μπίλης να έδειξε μερικούς από αυτούς. Τα ανάγκασε να ζητήσουν ήδη να αποχωρήσουν. Να ζητήσουν ήδη να φύγουν. Είναι γνωστό αυτό. Την Καλαμάτα παίζω τόσα χρόνια εκεί, την αγαπάω και μακάρι να ξαναγύρω στην Καλαμάτα. Πιστεύω ότι έχουν μείνει κάποια έμπειρα παιδιά στην ομάδα. Ναι. Αυτά τα παιδιά πρέπει να πάρουν την ομάδα στις πλάτες τους, να δείξουν στα καινούργια παιδιά ποια είναι η Καλαμάτα, γιατί η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που δεν χρειάζεται εγώ να πω τι είναι, ξέρουμε όλοι, να γίνουν και κάποιες μεταγραφές αφού υπάρχει το περιθώριο και η ομάδα να σωθεί στην κατηγορία.